Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό και θα ξεκλειδώσει πολλούς νόες. Θα ήθελα να μιλήσω για την προσέγγιση που έχουμε για κάποιο θέμα και για τη χρήση του ίδιου του θέματος. Θέλω να διαχωρίσετε στον εαυτό σας ότι είναι άλλο η προσέγγιση και άλλο η χρήση ενός πράγματος. Καθώς μιλάω με φίλους, βλέπω ότι τις περισσότερες φορές τη χρήση και την προσέγγιση την εννοούν το ίδιο στο μυαλό τους. Έτσι, αυτό θα σας βοηθήσει, που θα σας πω, να καταλάβετε πότε εσείς έχετε μια αρνητική προσέγγιση ως προς ένα θέμα και πότε έχετε μια ουδέτερη προσέγγιση. Γιατί σκοπός είναι, αν θέλετε αυτό το θέμα να το μάθετε, να το γνωρίσετε, να το αγαπήσετε, να το συγχωρέσετε, να το καταλάβετε, θα πρέπει να το ενίσχυσετε ολικά. Έτσι λοιπόν θα σας πω ένα κλειδί, μια μεθοδολογία για να μπορείτε εσείς να βλέπετε τα πράγματα και τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, πώς προσεγγίζει το θέμα και πώς προσεγγίζει τη χρήση. Παραδείγματος χάρη, πράγματα που υπάρχουν κάποια ταμπού πάνω, όπως το σεξ, τα ναρκωτικά, αλλά και όλα τα άλλα υπόλοιπα πράγματα, οι σχέσεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, έχουν όλα μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, προσέγγιση από εμάς και μετά έχουν όλα μια συγκεκριμένη χρήση από εμάς. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να δούμε τι προσέγγιση έχουμε στα ναρκωτικά, θα λέγαμε, και το δεύτερο βήμα είναι να δούμε τη σωστή χρήση των ναρκωτικών, θα λέγαμε, ή τη λάθος χρήση των ναρκωτικών. Τη σωστή χρήση της σχέσης, τη λάθος χρήση της σχέσης. Τη σωστή χρήση του εαυτού μας, τη λειτουργία του δηλαδή, τη λάθος χρήση της λειτουργίας του εαυτού μας. Έτσι πάνω σε όλα τα πράγματα θέλω τώρα να είστε ικανοί να καταλάβετε τι προσέγγιση έχετε και μετά την ουδέτερη προσέγγιση να προχωρήσετε στη χρήση. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις τρεις προσεγγίσεις, την αρνητική, τη θετική και την ουδέτερη, καταλάβετε ότι κάποιος άνθρωπος που έχει μια θετική προσέγγιση είναι αυτός, τα λέγαμε, ο αφελής, που νομίζει ότι όλα θα πάνε ρολόι. Καθώς ξεχνάει ότι για να μάθουμε τη χρήση, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι η μη χρήση, δηλαδή η λάθος χρήση. Και λίγο-λίγο μαθαίνουμε τη σωστή χρήση. Έτσι, στην προσέγγιση τη θετική, ο άνθρωπος, το άτομο, προχωράει να εξερευνήσει, τα λέγαμε, κάποιο θέμα, μην έχοντας στο μυαλό του ότι υπάρχει και η αρνητική χρήση και ότι φυσιολογικά θα περάσει πρώτα από την αρνητική χρήση, δηλαδή την άγνοια. Έτσι, μέσω των λαθών που θα κάνει, σιγά σιγά θα βρει την ορθή χρήση του συγκεκριμένου πράγματος. Άρα αυτός ο άνθρωπος, είτε μιλάμε για τον έρωτα, είτε μιλάμε για τη σχέση, είτε μιλάμε για τον εαυτό, ναρκωτικά, σεξ, οτιδήποτε πράγμα προσεγγίζει, θα λέγαμε ότι έχει μια θετική αφέλεια που αυτό τον οδηγήσει με το πρώτο λάθος, με το πρώτο πόνο, με την πρώτη άρνηση, με το πρώτο πράγμα που θα έρθει που δεν θα το περιμένει, να βαστιχτεί πίσω, να κολλήσει, τα λέγαμε. Μετά από εκεί και πέρα, ανάλογα, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Μπορεί να περάσει στην δεύτερη, θα λέγαμε, προσέγγιση, που είναι η αρνητική προσέγγιση. Εκεί το άτομο, φίλοι μου, τι κάνει. Έχοντας πονέσει και έχοντας μαζευτεί στον εαυτό του, έχει δημιουργήσει, είτε επειδή του έχουν πει ορισμένα πράγματα, ή λόγω άγνοιας, ή λόγω φόβου, συγκεκριμένες πεπιθήσεις μέσα του, που έχει αρνητική προσέγγιση για κάποιο θέμα. Η αρνητική προσέγγιση εστιάζει μόνο στη λάθος χρήση. Άρα καταλαβαίνετε, είτε μιλάμε για το σεξ, είτε μιλάμε για το οτιδήποτε, είτε μιλάμε για τη διατροφή, είτε μιλάμε για όλα τα πράγματα, σας ξαναλέω, αυτός ο άνθρωπος που έχει την αρνητική προσέγγιση, λόγω αρνητικών πεπιθήσεων, θα δυσκολευτεί να βρει, θα λέγαμε, τη σωστή χρήση. Διότι, όπως είπα και πριν, το πρώτο πράγμα που θα μάθει, καθώς θα είναι η λάθος χρήση, θα τον οδηγήσει σε μια αρνητική επιβεβαίωση, θα πει να το, ορίστε, σας το έλεγα, δεν αξίζει ο έρωτας, δεν αξίζει το σεξ, δεν αξίζει το ένα, δεν αξίζει το άλλο, δεν αξίζει τα ναρκωτικά, δεν αξίζει εκείνο. Γιατί ξέρει ότι η σωστή χρήση θα του κάνει ζημιά. Οπότε αυτός ο άνθρωπος με την αρνητική επιβεβαίωση σταματάει πάλι, θα λέγαμε, την έρευνά του. Διότι απλά επιβεβαιώνει ότι πρέπει να σταματήσει. Η τρίτη, θα λέγαμε, προσέγγιση είναι η προσέγγιση, φίλη μου, της ουδέτερης, θα λέγαμε, άποψης, της ουδέτερης προσέγγισης. Η ουδέτερη προσέγγιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνώση που να έχουμε ότι όλα τα πράγματα έχουν τη θετική και την αρνητική τους όψη. Όλα τα πράγματα. Κανένα δεν εξαιρείται. Άρα αυτός ο άνθρωπος που έχει την ουδέτερη
θα λέγαμε προσέγγιση, είναι έτοιμος να δεχτεί το πρώτο πράγμα που μαθαίνει στη λάθος χρήση, δηλαδή το λάθος, την πόνο, το αποτέλεσμα που δεν θα περιμένει, την άγνοιά του. Έτσι αυτό, όσο και να πονάει, στην πραγματικότητα θα το δεχτεί ουδέτερα ή θετικά, γιατί αυτό θα το μετατρέψει σε μια ορθή χρήση που θα τον βοηθήσει να μάθει, λέγαμε, την ορθή χρήση του θέματος. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά, αυτός που έχει ιδιαίτερη άποψη απλά γνωρίζει ότι όλα τα πράγματα έχουν τις δύο όψεις. Είτε πάει να κάνει σχέση, ξέρει ότι η σχέση θα έρθει η ώρα που θα βγάλει ο καθένας δαιμονές του. Είτε για τον εαυτό του θα έρθει η ώρα που θα δει, θα λέγαμε, τα άσχημα πράγματα που υπάρχουν μέσα του. Είτε θα λέγαμε για οτιδήποτε, για τα ναρκωτικά, θα καταλάβει ότι εκείνη την ώρα δουλεύουν φαρμακευτικά από τη μία, δουλεύουν και με τη λάθος χρήση σε ένα είδος εθισμού από την άλλη. Θα καταλάβει με το σεξ τι είναι η απόλαυση, τι είναι η ερωσεξ, θα καταλάβει με όλα τα πράγματα που υπάρχουν γύρω-γύρω ταμπού, αλλά και με τα άλλα πράγματα, τα οποία έχετε μια προσέγγιση μέσα σας, είτε αρνητική είτε θετική, που δεν ξέρετε για ποιο λόγο την έχετε. Όμως από πίσω κρύβονται συγκεκριμένες πεπιθήσεις. Συγκεκριμένες πεπιθήσεις, ακόμα και όταν λέτε μου αρέσει το λεμόνι ή το χλάδι, και έτσι συγκεκριμενοποιείτε τον εαυτό σας πάνω σε κάτι, δεν κατέχετε αυτό το κάτι αν δεν έχετε την ουδέτερη, θα λέγαμε, άποψη, προσέγγιση, και μετά να μάθετε την σωστή χρήση. Εκεί δηλαδή που κάτι είναι χρήσιμο σε αυτό το πράγμα που εσείς έχετε επιλέξει να μάθετε, σας βοηθάει να αναβαθμιστείτε. Ενώ αυτό που δεν είναι χρήσιμο, το άχρηστο, είναι εκείνο που δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, είτε στο σωστό χρόνο, είτε θα λέγαμε χωρίς γνώση. Ή με τη γνώση, θα λέγαμε, του σωστού χρόνου, το timing, θα λέγαμε, και τη σωστή, θα λέγαμε, χρήση από την έννοια της γνώσης μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή, πρέπει να μάθουν και τις δύο όψεις. Πολλοί άνθρωποι, θα λέγαμε, μεγαλώνουν στη γυάλα, σε εισαγωγικά, που αυτή η γυάλα δεν είναι τίποτα άλλο, από τις πεπιθήσεις που έχουν βάλει μέσα τους, ώστε να μην κάνουν τίποτα και να μην ψάξουν, γιατί φοβούνται την αρνητική χρήση, τον πόνο και όλα τα άλλα υπόλοιπα. Αλλά στη γυάλα κανείς δεν βγαίνει αναμάρτητος. Στη γυάλα μέσα κανείς δεν βγαίνει φωτισμένος. Με την αποκοπή, με τη μη χρήση, κανένας δεν φωτίστηκε, φίλοι μου. Είναι σημαντικό να καταλάβετε, εσείς που θέλετε να αναβαθμιστείτε, εσείς που θέλετε να μάθετε στην πραγματικότητα τη διαδικασία, το κάθε πράγμα ολικά, θα πρέπει να μάθετε και τις δύο όψεις. Αυτό θα σας πει να πάτε, έτσι, στα άπειρα σενάρια για τις συγκεκριμένους τύπους και μέχρι να μάθετε τον τύπο οφείλετε να κάνετε συγκεκριμένες ασκήσεις, έτσι που σας μαθαίνουν το συγκεκριμένο τύπο. Βλέπετε, επειδή είναι φράκταλ σε όλο το σύμπαν και ολογραφικό, συγκεκριμένοι μόνο τύποι είναι που χρειάζεται να μάθετε από τα άπειρα σενάρια. Άρα, όπως στην πρόσθεση, μαθαίνουμε πορτοκάλια, λεμόνια, αχλάδια και ξέρουμε με οτιδήποτε πλέον και έρθει, γιατί έχουμε μάθει τον τύπο να κάνουμε πρόσθεση, έτσι είναι και στην ψυχολογία μας, έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και το ολογραφικό σύμπαν. Μόλις μάθετε τον νόμο των αντιστοιχειών, τα λέγαμε συγκεκριμένους τύπους που υπάρχουν, έτσι διαισθητικούς, και τα φράκταλς που λειτουργεί όλο το σύμπαν, θα δείτε ότι υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Άρα, για να μάθουμε κάτι, λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να έχουμε φτιάξει πρώτα μέσα μας την ουδέτερη προσέγγιση για τον έρωτα, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να μάθουμε τη χρήση του έρωτα. Την ουδέτερη προσέγγιση για τον ενθουσιασμό, ώστε να μας βοηθήσει την ώρα που κάνουμε χρήση του ενθουσιασμού, να μάθουμε τη σωστή χρήση του ενθουσιασμού. Καταλαβαίνετε ότι το πρώτο βήμα με το δεύτερο το μπερδεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και με αυτό που σας είπα το εργαλείο, θα ακονίσετε παραπάνω το μυαλό σας, θα κάνετε συγκεκριμένο διαχωρισμό ανάμεσα στην προσέγγιση και στη χρήση. Και έτσι θα δείτε πόσο πιο εύκολα θα καθορίζετε τον εαυτό σας, αν πραγματικά κάτι το γνωρίζετε ή οι πεπιθήσεις σας σε σταματάνε από το να μάθετε ολικά την εμπειρία. Αυτά, φίλοι μου, για αυτό το σημαντικό εργαλείο που μόλις σας παρέδωσα. Εύχομαι να το χρησιμοποιήσετε καλά. Ειρήνη σε όλους.